ερώτημα, γιατί η ζωή, η ζωή μας είναι τα παιδιά. Και η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη στα παιδιά, πάνω από όλα, τα παιδιά της προηγικής. Πολύ μεγάλη η συγκίνηση προσωπικά, γιατί μια τέτοια γιορτή ανάλογη στην προηγική έχουμε πολλά χρόνια να ζήσουμε. Πάρα πολλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρίσκονται εδώ και είναι πάρα πολλοί. Να μου επιτρέψετε λίγο να τους αναφέρουμε. Να ξεκινήσουμε ίσως από τον νεότερο δήμαρχο, τον πρώτο δήμο της πόλης, τον Νίκο τον Κουσαλά, τον φίλο. Πήγα λίγο ανάποδα τον πρωτόκολλο, κύριε Μαρκόπουλε, κυρία Κασιμάτη, οι βουλευτές της πόλης μας, η Νίνα η Κασιμάτη, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Είναι λίγο η συγκίνηση. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπακατσέλος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της Κυρίας. Η κυρία Δρακουτού, βουλευτή, είναι εκπρόσωπος του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιάννη Τουρακούση. Είναι η Άννα Υπαρμαδόπονα, υπεύθυνη του Συνδυασμού Κορυδαλού, ένα βήμα μπροστά. Είναι ο Σούκας ο Νίκος της Ελληνικής Λύσης. Ο αντιδήμαρχος και φίλος της Προοδευτικής και φίλος μας Μιχάλης Ευθυμιάδης. Ο επίσης φίλος Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης. Είναι ο Διευθυντής του Αθλητικού Οργανισμού του Κορυδαλού, πρώην πρόεδρος του και επίτιμος πρόεδρος του ΕΜΗ, Κώστας Πρέκας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και φίλος Δάβη Τσιρακίδης. Ένας τρελός γιατρός, φίλος, προεφικάνος, παντού παρών κοντά στην ομάδα μας, Κώστας Νικητόπουλος. Δεν θα βάλω τον Αντώνιο Λαζέντα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ο Αντώνιος Λαζέντας είναι προεφική. Είναι ο Στάθης ο Γιάπαπας. Επίσης, είναι τιμή μας που είναι εδώ ο πρόεδρος του Κερατζινή, ο κύριος Αντώνης Αραβαντινός. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα κατηγορήσει κι αυτός, γιατί εδώ του αρέσει. Είναι ο αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος του ΕΡΜΗ, ο κύριος Ποτηριάδης. Ο παλέμαχος παίκτης προεκτικής και πρόεδρος αυτού πάλι ως Κορυδαλού, Νικήτας Νικολάκης. Επίσης, είναι ένα παιδί εδώ, ένα παλικάρι. Εγώ δεν θα το πω επειδή είναι τηλεοπτικός αστέρας. Είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Έχουμε βρεθεί αντίπαλοι στα παλιά χρόνια με τον Ολυμπιακό Βόλου, ο Αγγελόπουλος ο Γιώργος Φοντάνος. Εκείνα μου λέει ο Γιάννης ούτε σε είπα, εγώ είπα η Ρεκίνα Ρουβαδοπούλου, Δημοτικός Σύμβουλος της Νίκαιας. Είναι μαζί μας ο Λυκειάρχης Πέρα του Λυκείου, ο κύριος Ανδρέας Κόρνης. Είναι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, Παρασκάκης,
Μιχάλης, Αλέκο Καρδέλης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πειραιά, ο κύριος Τσίπας. Η Καλαμάκη και ο Τσακαμέλης Επαλέμαχος, εγώ δεν νομίζω Επαλέμαχος, εύκολα είναι εδώ ακόμα στην ομάδα. Ο Σοφίς Τσακαμέλης. Και ο πρώην πρόεδρος της Πρεσβυτικής, ο Βασίλης ο Καθαρός. Ο όμιλος ιατρικής διάγνωσης εκπροσωπείται από την κυρία Αντωνοπούλου, την ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά της εκπαιδευτικής της εκπαιδευτικής. Θα ήθελα να πω ένα ακόμα χειροκρότημα ζεστό για όλους αυτούς που απαρτίζουν την Ακαδημία της ομάδος, τη Βάσο την Καλαμάκη, τον Σοφίου την Καλαμάκη, τον Αντώνη την Καλαμάκη, τις μεγάλες ομάδες στην ενεργεία. Επίσης, τελειώνοντας, είναι μαζί μας και ένας εκ των επενδυτών της ομάδας μας, ο κύριος Άγιος Μαστακούρης. Ευθές εκ μέρους όλων των Προεδρικάνων, τον ευχαρίστησα ιδιαίτερα, εκ μέρους του ξαναλέω όλων των Προεδρικάνων, γιατί καλώς ή κακώς, επειδή περάσαμε μια πολύ δύσκολη κρίση η ομάδα. Δεν είναι η ομάδα της γειτονιάς, είναι η ομάδα της καρδιάς. Είναι η ομάδα που συνδέσει το όνομά της με αυτή την πόλη και είναι η ομάδα που έχει κάνει περήφανη αυτή την πόλη. Είναι η ομάδα που όταν μεταδίδεται διαδικτυακά, ο αγώνας της έχει εκατοντάδες επισκέπτες στη σελίδα από όλο τον κόσμο. Το βλέπετε μόνοι σας όσοι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο τύχη. Το βλέπουν άνθρωποι από την Αυστραλία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε αυτή τη γειτονιά, όπως όλοι εμείς, και δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι σε αυτή την ομάδα, με αυτά τα χρώματα, με αυτές τις εμπειρίες, μεγαλώσαμε και μάθαμε τα πρώτα μας βήματα. Όμως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση όχι μόνο αγωνιστικά αλλά κυρίως το κλίμα μας έχει όλους να αγορέσει. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για λόγια ούτε για υποσχέσεις. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι βλέπω πολλούς και πολλές εδώ και κυρίως πολύ μικρά παιδιά, πολλά και μικρά παιδιά. Πριν από λίγες μέρες έτυχε να έχω μια συνάντηση για άσχετο λόγο, κοινωνικά βρισκόμαστε όλοι και το ξέρετε, με τον Σωτήρη τον Τζακαβέλη και μου λέει: μετά από πολλά χρόνια έχουμε περισσότερα από 100 παιδιά στην Ακαδημία. Μου βγήκε να του πω μπράβο ρε Σωτήρη, καλά τα πάμε. Όμως για την προοδευτική πρέπει να έχουμε 500. Όσα έχει πρώτη ομάδα στον Πειραιά. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχηθώ να είμαστε όλοι υγιείς. Να είμαστε όλοι ξανά εδώ του χρόνου. Ξέρω ότι όλοι θέλουμε να σταθούμε από το μέτρο και το ρόλο που καθένας και κάθε μια υπηρετεί δίπλα σε αυτή την ομάδα και νομίζω ότι αυτό που έλειψε τόσα χρόνια δεν ήταν ούτε η ικανότητα ούτε η θέληση. Η ενότητα. Ας μαζευτούμε λοιπόν αυτή τη φορά μαζί που ήρθαν κάποιοι καινούργοι άνθρωποι και όχι μόνο ηλικιακά και άνθρωποι που δεν πορευτήκαμε τόσα χρόνια αλλά εκτίμησαν το εύρος και το μεγαλείο αυτής της ομάδας για να μπορέσουμε ο καθένας να προσφέρει την εμπειρία, την ικανότητα, τη στόχευση, ό,τι έχει ο καθένας, γιατί μια ομάδα αποτελείται, αλλά κυρίως επιτυγχάνει από το σύνολο. Αυτό λοιπόν που το ποδόσφαιρο είναι ο κυρίαρχος στα ομαδικά αθλήματα, ας το κάνουμε εμείς πράξη. Και ας βάλουμε μια γραμμή να διαγράψουμε αυτά που στεναχωρήσαν όλους και να μαζευτούμε όλοι και οι παλέμαχοι και οι παλιοί και οι νεότεροι και αυτοί που έχουν να προσφέρουν την εμπειρία τους, είτε το κεφάλαιό τους, είτε την παρουσία τους, γιατί και αυτό σημαίνει να έχουμε ξανά μια καυτή, μια ζεστή έδρα που θα διαμορφώνει ένα χαρακτήρα και θα ευνέει ότι αυτή η ομάδα αξίζει αυτό που όλοι εμείς θέλουμε.
Να είμαστε όλοι λοιπόν γεροί, να είμαστε εδώ του χρόνου. Τα καλύτερα έχουμε για την ομάδα που ήδη πάει καλά, αλλά ο στόχος, όπως είπε και ο πρόεδρος αλλά και οι καινούργιοι επενδυτές, δεν είναι να πετύχουμε φέτος την άνοδο, αλλά να βάλουμε τις βάσεις για να μπορούμε να δούμε πιο μπροστά, μακροπρόθεσμα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους πίστεψαν σε αυτή την ομάδα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Γιατί πριν από λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες, ήταν πραγματικά ωριακό το επίπεδο. Και όσοι μάθαν να λένε εύκολα λόγια, η κατάσταση ήταν πραγματικά δύσκολη. Και κάποιοι πίστεψαν σε αυτή την ομάδα, οφείλουμε πρώτα απ' όλα να τους αναγνωρίσουμε, δεύτερον να τους ευχαριστήσουμε και τρίτον να σταθούμε στο πλάι τους. Καλή και ευτυχισμένη χρονιά, καλή και δημιουργική στην ομάδα, να πω όλοι καλά. Φέτος είναι γεμάτη, άρα κάτι καλό γίνεται εδώ. Για γυρίστε μια απόδοση εμένα, ναι, μπράβο, εδώ, τέλεια. Μια επίσης γυναίκα, η κυρία Ρίνα Κασιμάνη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για γυρίστε από εδώ παρακαλώ, εκεί. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας, οι παράγοντες, οι προπονητές. Με συγκίνησαν πολύ καλό για σας. Είναι πραγματικά αυτό το ιδεώδες και αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από τον μαζικό και τον ελαστικό αθλητισμό. Πολλές επιτυχίες και διακρίσεις στην προοδευτική. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση και για την υπέροχη συνεργασία. Ο Όμιλος Ιατρική Διάγνωση συνεχίζει να στηρίζει το έργο της ομάδας και να προάγει την πρόοδο στον αθλητισμό. Ο Όμιλος μας εδώ και 25 χρόνια δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την επέδωση της πρόληψης σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσφέρουμε αθλητικό check-up και ιατρική βεβαίωση σε προνομιακές τιμές αποκλειστικά για το σύλλογό σας. Να υπενθυμίσω ότι με την κάρτα health bonus που σας παρέχουμε μπορούν τόσο οι αθλητές όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να έρχονται στα κέντρα μας και να πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις με 50% έκπτωση. Για όσους δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα την κάρτα, μπορείτε να πληροφορηθείτε από τα μέλη της ομάδας για περισσότερες πληροφορίες είτε να απευθυνθείτε σε μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ, 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 εδώ!
escuchando las mejores mezclas con el DJ Mauricio López. Sonando tu cabeza. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame. Dame eso que te mereces. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con la gana. Se escucha en la calle que ya no me quiere. Ven y dímelo en la cara. Pregúntame cuando quiera. Te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Tengo que ver, se sabe. Nunca digo que no haya todo que es un rostro. Con mi cuerpo negro, mis labios. Puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Si te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Son movimientos así, simplemente se me echa a manipularme con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te doy un que odias a tener ese siento. Que has abogado mucho, que te estoy sufriendo. Que no te relaciono, soy un flaco.